Ανοίγει ο δρόμος για την τέλεση δεύτερου γάμου σε κληρικούς που τελούν σε χειρία ή ακόμα και σε διάζευξη. Αυτό ήταν μια αναγκαιότητα. Ήταν ένα αίτημα πολλών δεκαετιών. Έχουμε κληρικούς οι οποίοι για λόγους που δεν το θέλουν εκείνοι κατά κανόνα μένουν μόνοι τους. Και αυτό το πρόβλημα έπρεπε να θεραπευθεί. Με μια ιστορική απόφασή του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο λύνει ένα αίτημα δεκαετιών των απλών κληρικών, σπάζοντας τα ταμπού. Σκοπός της Εκκλησίας, δηλαδή σκοπός του σώματος της Εκκλησίας, δηλαδή σκοπός όλων μας, κληρικών και λαϊκών, και τα θεσμικά μας όργανα, ένα Αγίο Πνεύματι πάντοτε και υπό τη χάρη του Παρακλήτου, προσπαθούμε να οικονομούμε τα γενόμενα ή προσπαθούμε να διευθετούμε ζητήματα τα οποία ανακύπτουν. Το ζήτημα είχε τεθεί και κατά τη διάρκεια της Πανορθόδοξης Συνόδου που πραγματοποιήθηκε το 2016 στο Κολυμπάρι Χανίων. Ωστόσο, στη συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου την περασμένη Τρίτη, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έθεσε το πλέγμα των προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται. Εμείς είμαστε η Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, δηλαδή είμαστε εκ των πρώτων Μητροπόλεων που αποκαταστήσαμε κληρικό, τέλεσε δεύτερο γάμο, ήταν κληρικός που ευρίσκεται ή στην Διασπορά, υπέβαλε το σχετικό αίτημα, στείλαμε το φάκελο στον Οικουμενικό Πατριάρχη, παραπέμπτει στην Κανονική Επιτροπή και τελικά δόθηκε η άδεια υπό του Παναγιωτάου και της Αγίας Κυρίας Συνόδου και ετελέστηκε ο δεύτερος γάμος. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Νέα Κρήτη, απαράβατη προϋπόθεση είναι το διαζύγιο να έχει εκδοθεί χωρίς υπαιτιότητα του κληρικού που υποβάλλει αίτημα για δεύτερο γάμο. Είτε σε χειρία ο κληρικός είτε διαζευμένος, μια ακόμα βασική προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να μην έχει υπερβεί κατά την υποβολή του αιτήματος για δεύτερο γάμο τα 55 έτη ή το 60 έτος, αν έχει ανήλικα τέκνα. Όταν έχουμε μία περίπτωση δύσκολη, όταν έχουμε μία περίπτωση που έχει πολλά άλλα αντικανονικά παραμέτρους, τότε εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να την οικονομήσουμε και δεν μπορούμε να την διευθετήσουμε, γιατί τότε μπορεί να δημιουργήσουμε, όχι μπορεί, αλλά δημιουργούμε σκανδαλισμό στη χριστιανική κοινότητα, στο εκκλησιαστικό μας πλήρωμα. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη, η Εκκλησία της Κρήτης είχε σοβαρές επιφυλάξεις κυρίως για το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς ο όρος στο διαζύγιο να έχει εκδοθεί χωρίς υπαιτιότητα του κληρικού σκόνταυτε σε περιπτώσεις που η υπαιτιότητα θα ήταν δύσκολο να αποδειχθεί. Ωστόσο, η τελική εισήγηση και απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι ξεκάθαρη και προβλέπει ανάμεσα στα άλλα την έγγραφη συγκατάθεση του κληρικού στο Μητροπολίτη, στον οποίο θα απευθύνει το αίτημά του για επεξεργασία και λεπτούς χειρισμούς όλων των αποδεκτικών στοιχείων που θα περιλαμβάνει ο φάκελος του αιτήματος. Υποβάλλουμε το φάκελο στην Κανονική Επιτροπή και η Κανονική Επιτροπή αποφαίνεται εάν δυνάμεθα να οικονομήσουμε τα πράγματα, διότι κατ' οικονομία επιτελεί το δεύτερο γάμο στον κληρικό, κατ' εκκλησιαστική οικονομία, και η Εκκλησία προσπαθεί τα πράγματα να τα ρυθμίζει έτσι ώστε να αναπαύει τους χριστιανούς, τα μέλη της και τους κληρικούς της. Υποβάλλουμε λοιπόν το σχετικό φάκελο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και συγκεκριμένα στη Συνοδική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται εάν μπορούν και πληρούνται οι όροι για να γίνει ο δεύτερος γάμος. Η σχετική απόφαση στη συνέχεια πηγαίνει στην Αγία και Ιερά Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία αποφαίνεται και ο Πατριάρχης κοινοποιεί την σχετική απόφαση του ιδίου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον ενδιαφερόμενο Μητροπολίτη.